Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Μήπως το λέω καλύτερα? Φας τη δουλειά ρε μαλακασί. Λοιπόν, βλέπετε ένα πιο σχήμα βίντεο, χωρίς επεξεργασίες, χωρίς στημένο πλάνο, χωρίς αυτά, γιατί όπως καθόμασταν μας ήρθε τέλος πάντων. Να πούμε ότι ο Μάικης έχει φτιάξει ένα κανάλι. Εντάξει, έχετε δει το Μάικη και σε άλλα βίντεο και σε vlog και στο comic που πήγαμε και σε... Τι που review, μιλούσαμε μου... και σε review και σε αυτά, κάναμε και σε άλλα. Γενικά δεν έχετε δει το Μάικη. Έχει φτιάξει ένα κανάλι στο Twitch όπου παίζει παιχνίδια αυτά. Για πες γι' αυτό όνοματα αυτά, αν και θα είναι από κάτω όλα. Έχω φτιάξει τους τελευταίους 3 με 4 max μήνες τώρα, ψέματα θα σας πω για ακριβώς. Έχω φτιάξει ένα κανάλι στο Twitch, λέγεται MKSDAs. Είναι λίγο δύσκολο να σας το πω για να το καταλάβετε. Μου θα έχετε... κουσούντασε. Ναι, θα έχετε ένα link κάτω για να το δείτε. Ξεκίνησα με το χαβαλέ του PUBG, γιατί μου αρέσει πολύ το Battle Royale έτσι του PUBG και έπαιζα. Έχω κάνει το L2 Lineage, ρε παιδί μου, κάποια βιντεάκια έτσι, και τώρα το τελευταίο βίντεο που ανέβασα ήταν το Hollow Knight, αν δεν κάνω λάθος. Hollow Knight, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Και γενικώς γουστάρω τη φάση και απλά έχω μπει σε αυτό το κομμάτι. Και είπαμε τώρα με το Διαμαντή. Ωραία, οπότε αυτό θέλουμε να κάνουμε ένα live stream γενικά, πιο χώρο ας πούμε, αλλά πιο δυνατό χώρο. Αλλά δεν είμαστε τόσο πολύ, θέλουμε βασικά τη βοήθειά σας, γι' αυτό γίνεται και όλο αυτό το βίντεο, για να γράψετε από κάτω τι να γράψετε. Θέλουμε τη βοήθειά σας στο να μας προτείνετε horror παιχνιδάκια. Κάποιο horror που θα θέλατε να δείτε, είτε είναι κάποιο δοκιμασμένο horror σε φάση που τάξει, το έχετε ξαναδεί, θέλετε να δείτε από εμάς, θέλετε να δείτε εμάς να τρομάζουμε ας πούμε. Θέλουμε να προτείνετε horror δυνατά. Horror δηλαδή το λιγότερο να, επειδή θα γίνει στο Mike του ή άλλο στο στήσιμο και αυτά, δηλαδή εμένα δεν με νοιάζει ιδιαίτερα, οπότε το λιγότερο να βαρέσω μια στην οθόνη της ατροπάξης να τις πάσω, ας πούμε. Όχι ρε τριγιάρι. Αυτό να είναι horror δυνατά, θέλουμε να τρομάξουμε, θέλουμε να μας προτείνετε κάτι, εντάξει θα τα δούμε κι εμείς, θα δούμε τις προτάσεις σας από κάτω ότι γράψετε. Θα τα ψάξουμε κι εμείς λίγο, εννοείται ό,τι γράψετε, απλά πριν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία όλοι προτείνετε μας κάποια πράγματα εσείς. Να δούμε τι θα μας γράψετε και όλα αυτά και κάποια στιγμή, ας πούμε τώρα π.χ. το βίντεο λογικά το βλέπετε Δευτέρα. Εμείς τώρα Κυριακή ξημερώματα έχουμε διαστεί εδώ με καταστάσεις του Ισκάκια και τέτοια. Τέλος πάντων, και είμαστε όπως είμαστε. Λογικά το βίντεο το βλέπετε ήδη Δευτέρα γιατί θα ανέβει έτσι σχήμα χωρίς επεξεργασίες, χωρίς πλάνα, χωρίς μαλακίες αυτά. Μέχρι τέλος της εβδομάδας θέλω να πιστεύω θα ανακοινωθεί, θα έχουμε δει τι έχετε γράψει και αυτά, έτσι ώστε μέσα στο σουκού να κάνουμε το live. Ναι. Πρώτο Θεός να πάμε όλα θα καλά. Θα ανακοινώσουμε μια μέρα πριν το live. Την επόμενη θα γίνει. Λογικά θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέχρι τέλος εβδομάδας θα το έχουμε κάνει. Δηλαδή εκεί μέσα στο Σαββατοκύριακο το αργότερο να έχει βγει. Παρασκευή βγάζουμε. Προτιμότερο όταν θα προτείνετε τα παιχνίδια, ρε παιδί μου, να ξέρουμε ότι αν είναι στο Steam, στο Epic Store, στο Xbox Pass που έχουμε. Δηλαδή έχεις, λίγο πιο εύκολο για μας, ώστε να το πάρουμε κατευθείαν το game και να το περάσουμε. Από εκεί και πέρα λίγα πράγματα για το κανάλι του Twitch είναι ότι ούτε pro playing κάνουμε, ούτε τέτοια, ούτε εγώ, ούτε ο Διαμαντής, ούτε τέτοιο, κάνουμε πιο πολύ για το χαβαλέ μας, να περάσουμε καλά, να χεστούμε, εντάξει εγώ από ό,τι είχατε δει και τα review στο VR, με το horror το παιχνίδι είμαι λίγο χεσταράς, δεν κρατιέμαι πολύ. Θα βάλουμε και τα ακουστικάκια μας. Ναι, θα έχουμε κανονικά. Έχω στήσει μια, θεωρώ για την περίπτωσή μου, καλή φάση με το stream. Να περάσουμε καλά. Είπαμε αυτό με το Διαμαντή, το να το δέσουμε, να το κάνουμε μαζί. Οπότε θέλουμε και οι δύο τα δικά σας σχόλια και τα δικά σας παιχνίδια που έχετε δει, που έχετε παίξει. Γενικά τι θέλετε να ναι. δείτε, για να δούμε. Τώρα εντάξει, άμα από τα 50 σχόλια τα 45 ζητήσουν ένα παιχνίδι, αυτό θα κάνουμε. Αλλά όσο το βασικό θέλουμε να τρομάξουμε, να έχει jumpscare δυνατά, ας πούμε, να χεστούμε πάνω μας. Θα έχουμε το ακουστικό και με ήχους και με αυτά και εσείς μαζί μας να τρομάξετε εννοείται. Και να περάσουμε καλά, κάνουμε το χαβαλέ μας. Και όπως είπαμε, τώρα είναι Δευτέρα. Λογικά βλέπετε Δευτέρα ναι, το βίντεο, Δευτέρα. Οπότε εντάξει, καλή εβδομάδα σε όλους να αυτό πούμε, εννοείται. Καλούς μήνες όλα αυτά. Και μέχρι τέλος εβδομάδας θα ανακοινωθεί σε μένα στη σελίδα του Mostly Unboxing στο Φουμπού, κάνα Insta, κάνα Story, κάνα αυτό. Στη σελίδα του Facebook κυρίως του Mostly Unboxing, εκεί θα μπει η ανακοίνωση, ότι ξέρετε παιδάκια, σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο, π.χ. 10-11 η ώρα το βράδυ, έχουμε live stream με το ναι. τάδε παιχνίδι. Αρκεί να δούμε αυτό, γι' αυτό γίνεται όλο αυτό το βίντεο έτσι λίγο πιο χυμαριό, πιο... γιατί απλά έχουμε να πούμε δύο πράγματα, δεν έχουμε να δείξουμε κάτι. Να μιλήσουμε αυτά, απλά παρείστηκα έτσι το κάνουμε.
Θέλω από εσάς να προτείνετε ό,τι έχετε να προτείνετε και να τα δούμε εμείς λίγο καλύτερα και ό,τι αποφασίσουμε. Εντάξει, να ναι, αυτό ακριβώς το κάνουμε σε φάση το να δούμε και το πόσο θέλετε, ας πούμε, σας εξητάρει αυτή η ιδέα το να γίνει αυτό το πράγμα. Και αν μετά από αυτό το live δούμε ότι σας αρέσει, ότι γουστάρετε, περνάτε καλά, περνάμε και εμείς καλά μαζί σας. Γιατί αν περνάτε εσείς καλά, περνάμε και εμείς, να το βάλουμε στο πρόγραμμα να το συνεχίσουμε. Εγώ ούτως ή άλλως stream κάνω σχεδόν κάθε μέρα. Υπάρχουν μέρες που και εβδομάδες που το λούζω. Εντάξει, όχι, άστο. Γενικά θα μπούμε μια σε πρόγραμμα. Σιγά σιγά, αρκεί να γίνει μια, ας πούμε, να μπούμε σε ένα team και αν είναι το παιχνίδι, ας πούμε, π.χ. ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, που θέλει συνέχεια, γιατί να μην το παίξουμε κι άλλες φορές. Ή αν και γουστάρω αυτά τα πιο φθηνό, τα πιο φθηνιάρικα σαβουρέξ, ας πούμε. Τρεις ώρες, ας πούμε, τέσσερις ώρες. Απλά σε πετάνε, σε χτυπάνε, ας πούμε. Εντάξει, και τρία παιχνίδια τη μία ώρα να είναι, αρκεί να μας. Εντάξει, ναι. Να το νιώσουμε, ρε παιδί μου, να νιώσουμε λίγο, να πέσουμε από την καρέκλα, ας πούμε, ξέρω, να ουρλιάξουμε λίγο. Εντάξει, ναι, όχι, να έχει το χώρο, το κομμάτι σε υψηλό και επίπεδο. Και το φινιάρικο και αυτά, ναι. Και να έχει jumpscare, να έχει αυτά. Τώρα, επειδή δεν μπήκαμε στη διαδικασία να ψάξουμε και πολλά, που θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, αλλά πριν γίνει όλο αυτό, πείτε μας και στις προτάσεις σας. Μπορεί να μην αποφασίσουμε τίποτα από αυτά που θα πείτε εσείς. Μπορεί να αποφασίσουμε 8 από αυτά που θα πείτε εσείς και να τα δούμε και τα 8. Ναι, εντάξει, ναι. Θα δούμε αυτά. Δεν λέμε σίγουρα, απλά θέλουμε τη βοήθειά σας. Πάνω απ' όλα. Γι' αυτό ούτως ή άλλως, εφόσον έχουμε και το Mostly Unboxing και αυτά, υπάρχουν κάποια άτομα σίγουρα που βλέπουν games και αυτά. Γι' αυτό θέλουμε από κάτω τη βοήθειά σας και όλοι μαζί θα γίνει στο κανάλι του Μάκη. Μούκου σου ντάσε. Αυτό είναι το κανάλι. Έτσι γράφει. Τέλος πάντων τώρα MKS DAs, ας πούμε, από το, όπως Podcast DAs, ας πούμε, Μάκης DAs, ξέρω εγώ, γιατί είναι ο One Piece και είναι φανατικός. Γι' αυτό το μαλλί το έχει κάνει Ace. Πρέπει να είναι σαν τον Ace τώρα. Γι' αυτό τέλος πάντων θα γίνει όλο αυτό και από κάτω εννοείται υπάρχουν όλα τα link για το κανάλι του Μάκη στο Twitch και όλα αυτά θα υπάρχουν κάτω στην περιγραφή και λίγο πολύ νομίζω αυτά. Γράψτε μας από κάτω βασικό στα σχόλια μέχρι τέλος εβδομάδας, κοιτάξτε να γράψετε τι να γράψετε και δύο και τρεις προτάσεις, μην γράψετε ένα παιχνίδι και καλά, πείτε θέλω να δω αυτό αλλά προτείνω και αυτά. Δώστε μας υλικό, να κάτσουμε να ψαχτούμε. Έχουμε, ας πούμε, κάποιες μέρες, 4-5 μέρες, να το δούμε λίγο τι είναι το καθένα. Κάνα τρέλερ, κάνα αυτό, να μάθουμε το παιχνίδι ακριβώς απ' έξω για να ξέρουμε ακριβώς που θα είναι το jumpscare και να κάνουμε στημένο τρόμαγμα. Όχι, ρε, όχι, ρε, παιδιά. Να δούμε ακριβώς όλο το παιχνίδι για να τερματίσουμε στο μισάωρο. Όχι, τέλος πάντων, να ψαχτούμε λίγο πιο πολύ τι θα μας αρέσει εμάς, τι θα είναι στα δικά μας δεδομένα. Αν και σας είπα, αν ζητήσουν στάνταρ άτομα, στάνταρ παιχνίδια, θα παίξουμε αυτό. Δεν μπορεί να ζητήσουν 800 άτομα παιχνίδια και εμείς θα παίξουμε ένα που μας ήρθε εμάς. Ναι, και καλύτερα τη διαδικασία να μπούμε στο παιχνίδι το οποίο δεν γνωρίζουμε, που θα μας προτείνετε εσείς, ώστε να μην ξέρουμε τι γίνεται. Γιατί άμα αποφασίσω εγώ να παίξουμε ένα παιχνίδι και πω το διαμαντή, ξέρεις τι, έλα να παίξουμε αυτό, το προτείνω. Είναι σαν να το έχω παίξει, που θα το έχω παίξει σίγουρα για να το προτείνω. Οπότε θα ξέρω πάνω κάτω τι συμβαίνει. Οπότε στα δικά σας, οι δικές σας αποφάσεις είναι καλύτερες γιατί δεν θα ξέρουμε τι γίνεται στο παιχνίδι. Αυτά. Πιάσαμε ήδη 8,5 λεπτά και δεν λέμε τίποτα. Λέμε αλλαγές. Ναι. Λίγο πολύ αυτά. Καλή εβδομάδα από εμάς. Καλή εβδομάδα να έχετε. Περιμένω από κάτω, κανονίστε. Περιμένω από κάτω να δω σχολιάκια με προτάσεις παιχνιδιών, horror, horror και αυτά. Θα το κλείσει και το βίντεο ή το ξεκίνησε. Και αν σας αρέσει. Τι λες? Και αν σας άρεσε το βίντεο, και όχι. Βασικά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βασικά, να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη εβδομάδα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε και το βίντεο και γουστάρετε και άλλα geek και. Και αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek κυρίω βίντεο, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από εμάς.